αξιολογιότατε κύριε Πρίτανη, κύριε διοικητή του νοσοκομείου Τρίπολης, κύριε Γενική Γραμματέα του Υπουργείου Υγείας, κύριε Περιφερειάρχα, κύριε Αντιπεριφερειάρχα, κύριε Δήμαρχε, κύριε Διοικητά, κύριε Αρχηγέ της Αστυνομίας, κύριε Πρόεδρε του Επιμελητηρίου, κύριε Πρόεδρε του Ιατρικού Συλλόγου, κύριοι εκπρόσωποι της Παναρκαδικής Ομοσπονδίας, κυρίες και κύριοι. Σας καλωσορίζουμε στην εκδήλωση μεταβίβασης του Ψυχιατρικού Νοσοκομείου Τρίπολης στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου. Το ευλογία και χαιρετισμό θα ήθελα να τονίσω ότι ο τόπος που είμαστε, για μας τους Αρκάδες και ειδικότερα τους Τριπολισσότες, είναι ένας τόπος με ιστορικότητα και ιδιαιτερότητα. Γιατί όπως θυμάμαι από τα παιδικά μου χρόνια όταν πήγαινα στο γυμνάσιο, εκτός ο τόπος ήταν τόπος προσφοράς υγείας. Γιατί τότε λειτουργούσε ως σανατόριο και προσέφευγαν οι άρρωστοι που ξεμάστησε τότε η φυματίωση και εδώ ενοσηλεύονται και θεραπεύονται. Όταν εξέλιπε όμως αυτή η καταραμένη νόσος της φυματιώσεως, τότε μετατράπη σε κέντρο ψυχικής νοσηλείας. Και εδώ ενοσηλεύτησαν ψυχικά ένα πλήθος πατριωτών μας. Σήμερα που τα πράγματα αλλάζουν, όπως στην πρόσκληση ξέρουμε, γίνεται μία μεταλλαγή του τόπου. Προσφέρεται από τόπος πνευματικής θεραπείας σε τόπο πνευματικής προόδου και ανατάσεως. Δηλαδή προσφέρεται ο τόπος αυτός στο Πανεπιστήμιο της Πελοποννήσου. Και εκεί, μετά από πολλή προσπάθεια, μπήκε ως παράγραφος και η μεταβίβαση αυτού του χώρου στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου. Όπως είπε και ο Σεβασμιότατος, είναι ένας χώρος με δύσκολη, σκληρή προσωπική ιστορία. Υπήρχε εδώ βουβός πόνος. Υπήρχε ένα βαρύ φορτίο για τους ασθενείς, για τις οικογένειές τους και πολλές φορές, επειδή η ψυχική υγεία ήταν μέχρι πρόσφατα και ίσως παραμένει σε κάποιο βαθμό μικρό, ένα κοινωνικό στίγμα, ήταν μια ιστορία η οποία την τραβούσε κάθε οικογένεια μόνη της. Ένα σταυρός μαρτυρίου πολλές φορές που ήταν ατομικός και οικογενειακός. Με απόλυτο σεβασμό λοιπόν σε αυτή την ιστορία, την οποία σε καμία περίπτωση δεν σκοπεύουμε να την εκμηδενήσουμε, αντιθέτως να την ενσωματώσουμε δημιουργικά στο νέο χώρο, το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου φιλοδοξεί εδώ να φτιάξει και να εδραιώσει την έδρα του. Το νοσοκομείο έχει πλέον εδραιωθεί με τις πρόσφατες αλλαγές και ενσωματώσεις των ΤΕΗ Πελοποννήσου και μέρος του ΤΕΗ Δυτικής Ελλάδος. Έχει πλέον εδραιωθεί ως το μοναδικό ίδρυμα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στην περιφέρεια Πελοποννήσου. Δεν είναι πολλές περιφέρειες στην Ελλάδα που έχουν αυτή τη θετική ιδιαιτερότητα. Η Κρήτη, για παράδειγμα, έχει 3 πανεπιστήμια πλέον στο νησί. Εμείς, και αυτό το λέω θετικά, με τη βοήθεια των συναδέλφων μου, μπορέσαμε και φτιάξαμε ένα μοναδικό ίδρυμα το οποίο έχει εδραιωθεί προφανώς με έδρα την Τρίπολη, αυτό ποτέ δεν τέθηκε σε αμφιβολία. Και η Τρίπολη ως έδρα του Πανεπιστημίου πλέον είναι μία πόλη που όχι μόνο έχει το Πανεπιστήμιο της εδώ, αλλά έχει και νέες σχολές. Η παρουσία 4 σχολών πλέον στην Τρίπολη, πέραν της πληροφορικής του οικονομικού, όπως είναι η νοσηλευτική και το τμήμα διοικητικής επιστήμης και τεχνολογίας, σηματοδοτεί την κορυφαία παρουσία της Τρίπολης στον πανεπιστημιακό χάρτη. Είναι ευθύνη, πρόκληση και μεγάλη ευκαιρία για το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, για την Τρίπολη, για τις αρχές της Τρίπολης και βεβαίως για την περιφέρεια και την περιφερειακή αρχή να αναδείξει αυτό το χώρο. Δεν υπάρχουν πολλοί τέτοιοι χώροι στην Ελλάδα και γενικότερα στη Νότια Ευρώπη που να δίνουν την ευκαιρία για μια πανεπιστημιοπολία αυτών των προδιαγραφών.
η Τρίπολη, όπως και όλες τις πόλεις της Πελοποννήσου, θα πρέπει να αγκαλιάσουν πλέον επί της ουσίας το νέο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, να επωφεληθούν όχι μόνο από την παρουσία φοιτητών, αλλά και από την παρουσία των καινοτόμων γνωστικών αντικειμένων, έτσι ώστε να μπορέσουν μέσα από αυτή την όσμωση να δώσουν το καλύτερο δυνατό κίνητρο και προώθηση στην τοπική κοινωνία. Πολλοί διοικητές και διοικήτριες του πρώην Ψυχιατρικού Νοσοκομείου Τρίπολης, οι οποίοι δημιούργησαν τις μονάδες ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης των ψυχικά ασθενών στην πόλη μας, συνέβαλαν σε αυτή την αποασυλοποίηση. Εκείνη την εποχή είχαμε την αντίδραση από τις τοπικές κοινωνίες, που έβλεπαν τους ψυχικά ασθενείς της πόλης σαν μίασμα. Δυστυχώς η πόλη μας το αντιμετώπισε με ψυχραιμία και δεν είχαμε πολλές αντιδράσεις. Σήμερα περίπου 100 ψυχικά ασθενείς μας ζουν μεταξύ μας αρμονικά στην πόλη μας, στις 10 δομές που λειτουργούν, χωρίς να υπάρχει κανένα πρόβλημα. Η πόλη μας τους έχει ενσωματώσει και κυριολεκτικά τους έχει αγκαλιάσει. Τα ψυχιατρία στη χώρα σιγά σιγά έκλειναν ένα-ένα. Εμείς, σε συνεργασία με την πολιτική ηγεσία και όλες τις υπηρεσίες του Υπουργείου Υγείας, με τους γιατρούς και το προσωπικό μας, βάλαμε την τελευταία πινελιά. Δημιουργήσαμε τις συνθήκες για τη μετεγκατάσταση των ψυχικά ασθενών στο νέο υπερσύγχρονο κτίριο του Πανακαδικού Νοσοκομείου, αφού μεταφέραμε τους χρόνιους ασθενείς σε άλλες κατάλληλες δομές σε όλη τη χώρα και κλείσαμε τελικά το πρώην Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Τρίπολης, δίνοντας μια νέα προοπτική, ένα νέο κύκλο ζωής σε αυτόν τον χώρο. Κλείσαμε ένα άσυλο, αλλά ενισχύσαμε τη λειτουργία και την προοπτική ανάπτυξης σε ένα πνευματικό ίδρυμα, το οποίο μακροπρόθεσμα θα συμβάλλει στην οικονομική, πολιτιστική, πολιτισμική και κοινωνική ανάπτυξη της περιοχής, παράλληλα με τη συμβολή του στην ανάπτυξη της επιστημονικής γνώσης. Η μεταφορά του πρώην Ψυχιατρικού Νοσοκομείου Τρίπολης στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου δεν είναι μια ξεκομμένη δράση που στοχεύει σε πρόσχερα ωφέλη, δωμάτια, καφετέρειες κτλ. Είναι μια στρατηγική δράση που σε συνδυασμό με την αναβάθμιση του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου, με τον νέο οργανισμό σε μεγάλο νοσοκομείο και τη μεταφορά του νοσηλευτικού τμήματος στην Τρίπολη, θα ενδυναμώσει το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο και θα του δώσει προοπτική πανεπιστημιακού νοσοκομείου με όλα τα ευεργετικά ωφέλη για την υγεία και για την παιδεία και για την κοινωνία της περιοχής. Κλείνοντας, θέλω να ευχαριστήσω όλους όσους βοήθησαν στην υλοποίηση αυτής της δράσης, την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Υγείας, τη διοίκηση της ΕΚΤΕΣ ΥΠΕ, τους γιατρούς, τους νοσηλευτές και τα στελέχη του νοσοκομείου μας, τον Περιφερειάρχη Πελοποννήσου, τον Δήμαρχο Τρίπολης, την Πανακαδική Ομοσπονδία Αμερικής και Ελλάδος, όλους τους εργαζόμενους του ψυχιατρικού τομέα για τη βοήθεια και τη συμβολή τους, καθώς και τους νοσηλευόμενους του ψυχιατρικού τομέα και όλους τους συμπολίτες μας. Αγαπητοί συνεργάτες, συνάδελφοι και φίλοι, σήμερα βρίσκομαι με μια διπλή ιδιότητα ουσιαστικά εδώ πέρα, τόσο με την ιδιότητα του καθηγητή του μέλους ΔΕΠ και του Προέδρου του Τμήματος Νοσηλευτικής, βάσει της οποίας βέβαια θα έπρεπε να κάθουμε απέναντι και θα αισθανόμουν και πολύ πιο άνετα από ότι τώρα, και με την ιδιότητα του Γενικού Γραμματέα, όπως ανέφεραν, του Υπουργείου Υγείας, χωρίς να έχω αναλάβει ακόμα εν τω μεταξύ, να έχω ορκιστεί με αυτή την έννοια, τέλος πάντων. Οπότε κάποια από τις δύο ισχύει. Με τη δεύτερη ιδιότητα πρέπει να μεταφέρω το μήνυμα του Υπουργού, ο οποίος δεν μπόρεσε να παρευρεθεί σήμερα. Καταλαβαίνετε, είναι στην αρχή της θητείας του στο Υπουργείο, για όλους είναι δύσκολα τα πράγματα. Σας το μεταφέρω έτσι όπως είναι γραμμένο. Υποχρεώσεις ανηλυμένες δυστυχώς δεν μου επέτρεψαν απόψε να βρεθώ ανάμεσά σας. Ειδικά μια τέτοια ημέρα, κατά την οποία παροχωρούνται από το Υπουργείο Υγείας στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου οι χώροι και τα κτίρια του Ψυχιατρικού Νοσοκομείου Τρίπολης, το οποίο στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης για την Ψυχική Υγεία δεν κατέχει πια τον αλλοτινό ρόλο και χαρακτήρα του. Η παραχώρηση αυτή σκοπό έχει τη στέγαση και λειτουργία των τμήματων του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου και σηματοδοτεί την κυρίαρχη αναβάθμισή τους. Επίσης, αναδεικνύει και τη σταθερή αλλά και επιτελική απόφαση του Υπουργείου μας να σταθεί εφ' εξής αρρωγός σε οποιαδήποτε πρωτοβουλία αναβαθμίζει την παραγωγή ικανών στελεχών. Οι μελλοντικοί επαγγελματίες, στο στάδιο των σπουδών τους, αποκτούν έναν άνετο και λειτουργικό χώρο που θα αποτελέσει την κονίστρα της εκπαιδευτικής τους εξέλιξης και της μαθησιακής τους ορίμανσης. Σεβασμιότατε κύριε Περιφερειάρχα,
Αγαπητοί φίλοι, κυρίες και κύριοι, έχω την αίσθηση ότι δεν πέρασαν 15 χρόνια από το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου ξεκίνησε με τον τρόπο που ξεκίνησε, αλλά νομίζω ότι από τώρα και μετά δημιουργεί τις στέρεες και πραγματικές βάσεις για να γίνει Πανεπιστήμιο. Γι' αυτό βέβαια ήταν ένα αίτημα, ένας καημός θα το πω, όχι μόνο των Πελοποννησίων, αλλά ιδιαίτερα των Αρκάδων, διότι ακριβώς το Πανεπιστήμιο αυτό, η έδρα του είναι στην πόλη μας. Είναι η Τρίπολη. Μια Τρίπολη που για 15 χρόνια έμεινε στην αφάνεια, δημιουργώντας δύο σχολές, και οι οποίες βέβαια, εάν κάποιοι, είτε αυτό αφορά την πανεπιστημιακή κοινότητα, είτε αφορά την πολιτεία, είτε αφορά κάποιους άλλους, δεν ασχοληθούν, δεν υπάρχει περίπτωση ποτέ κανείς να μας χαρίσει τίποτα. Και είναι ευτυχής το γεγονός, και όχι θα έλεγα όπως ο κύριος Πρίτανης είπε από το Δεκέμβρη του 2017, ακόμα πιο γρήγορα, αφού ήταν γνωστό πλέον ότι το ψυχιατρικό νοσοκομείο θα μεταφερόταν με άλλη μορφή δίπλα στο νοσοκομείο, στην καινούργια μονάδα που εκτελείται τότε, ήταν έτοιμη, είχε ολοκληρωθεί κατά κάποιο τρόπο, ήταν αυτονόητο ότι όταν μιλάμε για αναβάθμιση του Πανεπιστημίου, τέτοιοι χώροι όπως είναι αυτός εδώ, είναι άκρως απαραίτητη να στηρίξει την προσπάθεια το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου να βρει το δρόμο του, αλλά παράλληλα να στεγάσει και τις βασικές του ανάγκες. Τις πολύ σημαντικές ανάγκες, γιατί μην δεν πρέπει να ξεχνάμε μερικά πράγματα που δεν είναι γνωστά σε εσάς. Ολοκληρώνεται αυτή η διαδικασία της μετάβασης, κύριε Γενική Γραμματέα του Υπουργείου Υγείας, κύριοι Αντιπεριφερειάρχες, κύριοι Δήμαρχοι, στρατηγέ μου, κύριε Αστυνομικέ Διευθυντά, κύριε Πρόεδρε του Ελληνικού Συλλόγου, κύριε Πρόεδρε του Επιμελητηρίου Αρκαδίας, κύριε εκπρόσωποι της Παναρκαδικής, κύριε Πρίτανη, κύριε Διοικητά του Νοσοκομείου, κυρίες και κύριοι. Πράγματι θεωρώ ότι είναι μια σημαντική εξέλιξη αυτή που συνέβη με την μετάβαση του χώρου του ψυχιατρίου, του παλιού ψυχιατρίου, που δεν ήταν για τον νομό μας και για την πόλη μας, αλλά ήταν για την ευρύτερη περιφέρεια Πελοποννήσου, ήταν για όλη την Πελοπόννησο, ήταν για τα Ιόνια νησιά, ήταν η πύλη στην αντιμετώπιση των ψυχικών νοσημάτων για την Νότια Ελλάδα. Με τεράστια επιτυχία, και πρέπει να τονιστεί με την ευκαιρία αυτή, γιατί αυτό το Ίδρυμα και ως αντιμετώπιση, ως σανατόριο για την αντιμετώπιση των τότε ασθενειών αλλά και των ψυχικών νοσημάτων, είχε μια ιδιαίτερη θέση στον επιστημονικό χώρο της χώρας μας. Και νομίζω ότι αυτή η μετάβαση, έτσι όπως έγινε, ουσιαστικά σηματοδοτεί τις νέες ευθύνες που πρέπει να υπάρξουν προκειμένου αυτή η προσπάθεια να βρει μια ευτυχή ολοκλήρωση. Είναι χώρος που θα επαναφέρει το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου σε μια σύγχρονη αντίληψη ότι τα πανεπιστήμια σήμερα σε όλο τον κόσμο πρέπει να είναι κάμπους πανεπιστήμια. Εύχομαι λοιπόν από βάθους καρδιάς καλή πορεία στην ολοκλήρωση αυτής της προσπάθειας. Θέλω ιδιαίτερα να ευχαριστήσω και από τη θέση αυτή για άλλη μια φορά την ηγεσία του Υπουργείου Υγείας που ενέδωσε σε αυτή την προσδοκία όλων των θεσμικών φορέων. Θέλω ιδιαίτερα να επενέσω εσάς, κύριε Πρίτανη, και τον κύριο διοικητή του νοσοκομείου, γιατί εξ αρχής ήσασταν προσιλωμένοι σε αυτόν τον στόχο. Και βέβαια θέλω να πω ότι η καινούργια προσπάθεια που θα γίνει θα είναι μια προσπάθεια διεκδικητική απέναντι σε οποιονδήποτε που δεν μπορεί να καταλάβει ή να κατανοήσει κάτω από συγκεκριμένες πολιτικές συγκυρίες
τα νέα μηνύματα των καιρών. 20 Σεπτεμβρίου 2002 ήταν μια σημαντική μέρα για την Τρίπολη, για την Αρκαδία, για την Πελοπόννησο. Ήταν η μέρα που εγκαινιάστηκε το νέο Πανεπιστήμιο της Πελοποννήσου. Βεβαίως είχε γίνει έγκριση 2 χρόνια νωρίτερα, αλλά εκείνη η μέρα ήταν μια σημαδιακή μέρα, γιατί άλλαζε προοπτική αυτός ο τόπος. Αυτός ο τόπος, ο ιστορικός τόπος της Αρκαδίας, της Τριπολιτσάς μας, αποκτούσε το Πανεπιστήμιο του. Και αυτό οφείλετο ότι βρέθηκαν άνθρωποι τη στιγμή εκείνη, οι οποίοι συνεργάστηκαν σε όλα τα επίπεδα. Ήταν βουλευτές, δήμαρχος, νομάρχης, τοπικοί παράγοντες. Και έτσι λοιπόν όλοι μαζί ενωμένοι πέτυχαν το σκοπό και έγινε το αίτημα ετών. Αυτό το που περιμέναμε όλοι οι Αρκάδες χρόνια έγινε πραγματικότητα, η έδρα του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου στην Τρίπολη. Και αυτό, όπως είπα, οφείλεται στην ενότητα και στην αγάπη που είχαν αυτοί οι άνθρωποι για τον τόπο τους και στην αποτελεσματικότητα. Περνάμε σήμερα 29 Ιουλίου 2019. Μια πιο σημαντική μέρα για μένα. Βρέθηκαν πάλι άνθρωποι οι οποίοι ήταν δραστήριοι, αποτελεσματικοί, αγαπάγαν τον τόπο τους. Βάλανε το εγώ στην άκρη και πήγαμε στο εμείς και όλοι μαζί. Μαζί με την συγκυρία που είχαμε. Να έχουμε δύο σημαντικούς παράγοντες, τον κύριο Πρίτανη και τον κύριο Διοικητή, τον κύριο Κατσί και τον κύριο Τομάρα, οι οποίοι δεν κάτσανε μόνο στα στενά υπηρεσιακά τους καθήκοντα. Είχαν ανοιχτό μυαλό, ήταν διεκδικητικοί. Και έτσι λοιπόν πετύχαμε σήμερα. Σήμερα από το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου ενηλικιώθηκε, γίνεται σχεδόν 18 ετών. Πετυχαίνουμε κάτι καινούριο, μια νέα προοπτική, ένα νέο φτερούγισμα στο μέλλον, δημιουργώντας στον χώρο αυτό μια επέκταση του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου. Το πρόβλημα προστρέχουν τη Θεσσαλονίκη στην Καρδίτσα. Πρέπει λοιπόν να γίνει μια σχολή παιδιατρική και νομίζω ότι αυτός ο χώρος είναι ένας χώρος ο οποίος ταιριάζει για κάποια τέτοια σχολή. Έγινε λοιπόν αυτή η επιτυχία, η οποία όπως είπα οφείλεται στη συνεργασία όλων, περιφέρειας, δήμου, πανεπιστημίου, νοσοκομείου και όλων των παραγόντων της περιοχής μας, αλλά νομίζω ότι αυτή δεν είναι το τέλος, είναι η αρχή. Πρέπει να τρέξουμε, να προλάβουμε, να γίνουν αλλαγές στον χώρο αυτό. Ο χώρος αυτός θέλει πολλές αλλαγές. Τα κτίρια είναι σε άσχημη κατάσταση. Πρέπει άμεσα να γίνουν οι μελέτες. Πρέπει να έρθουν χρηματοδοτήσεις, να υλοποιηθούν έργα, ώστε να μπορέσουμε λοιπόν να διεκδικήσουμε να γίνει εδώ μια πανεπιστημιούπολη ικανή ευρωπαϊκών και παγκόσμιων προδιαγραφών. Ούτως ώστε σύντομα να αρχίσει η ανακαίνιση και να μπορεί να φιλοξενεί νέες σχολές, και χαίρομαι ιδιαίτερα κύριε Πρίτανη και κύριε Διοικητά και όσοι συνέβαλαν, που ένας πάγιος στόχος της Πανακατοικής Ομοσπονδίας, η μεταφορά της νοσηλευτικής σχολής από τη Σπάρτη, έρχεται εδώ. Το λέω πάγιος στόχος γιατί ξέρετε το Πανακατοικό Νοσοκομείο παλιά φιλοξενούσε και ήταν και μέσα σε ειδική σύμβαση στη σχολή νοσοκόμων. Το είχαμε βάλει στην τελευταία σύμβαση και χαίρομαι ιδιαίτερα που υλοποιείται αυτό. Χρειάζονται και πάλι, όπως είπα, συλλογική προσπάθεια από όλους. Είναι ένα φανταστικό τοπίο. Μπορεί να με πολλές υποδομές και να αδράξω την ευκαιρία να πω και κάτι άλλο για το νοσοκομείο, ότι είναι σημαντική ημέρα και για το νοσοκομείο. Και θέλω να ευχαριστήσω την Περιφέρεια και ιδιαίτερα τον κύριο Βατούλη, τον Περιφερειάρχη, υπόθηκε νωρίτερα, που κάλυψε τη μελέτη για την καθήψως επέκταση του νοσοκομείου. Είμαι συγκινημένος αυτή την ώρα που με καλέσατε στο Βήμα να προσφωνήσω, να κάνω λόγο, αν και δεν το ήξερα, να προετοιμαστώ ή να γράψω κάτι. Τέλος πάντων θα προσπαθήσω να υπό ό,τι ξέρω και όπως μπορώ και ίσως ξεφύγω και από το θέμα. Αυτός ο τόπος, όπως είπε και ο Σεβασμιότατος, μας θυμίζει πολλά. Επειδή εγώ γυτνιάζω στο νοσοκομείο, από μικρό παιδάκι θυμάμαι ότι ο πατέρας μου το 42, θα ήμουν 4 χρονών, με έφερνε εδώ και έκανα ενέσεις για ελονοσία. Και θέλω να διορθώσω, μερικούς από εσάς είπατε από το 47 λειτουργήσε το νοσοκομείο. Το νοσοκομείο λειτουργούσε από το 40, αν δεν απατώμε, ίσως και νωρίτερα. Λοιπόν, θέλω να συγχαρώ όλους και όπως άκουσα προπάντων τον κύριο Τομάρα και τον κύριο Πρίτανη που ενέργησαν
και έφτασε το πράγμα εδώ που έφτασε, ώστε να γίνει πανεπιστήμιο, και εύχομαι ο Θεός να σας βοηθήσει, να σας δώσει δύναμη, να σας δώσει κουράγιο και υπομονή και επιμονή, ούτως ώστε να κατορθώσετε τα καλύτερα. Η υλοποίηση αυτής της ιδέας με όλους όσους βοήθησαν, χωρίς να εξαιρούμε κανέναν, εσάς κύριε Περιφερειάρχα, εσάς κύριε Δήμαρχε, είναι, ξέρετε, ιδιαίτερα συγκινητικό για όσους δραστηριοποιούμαστε στον χώρο της υγείας, να ανακαλύπτουμε ότι ένας χώρος καθημερινού πόνου, γιατί το νοσοκομείο τελικά και το ψυχιατρίο είναι ένας χώρος πόνου. Δεν έχουμε την πολυτέλεια σε όλους μας τους ασθενείς να προσφέρουμε ίαση. Μοχθούμε προσπαθώντας να βελτιώσουμε την υγεία του ανθρώπου, αλλά η καθημερινότητα, πρέπει να ξέρετε, είναι ιδιαίτερα επίπονη. Είναι λοιπόν πάρα πολύ μεγάλη η χαρά, πιστέψτε με, όταν έναν τέτοιον χώρο του δίνει ζωή. Δημιουργείς ένα βλαστάρι όπου μέσα εδώ νέα παιδιά θα μπορέσουν πρακτικά να εκπαιδευτούν και να προσφέρουν στην ελληνική κοινωνία. Και μόνο νομίζω για αυτόν τον λόγο είναι αξιέπαινη η προσπάθεια αυτή και πρέπει όλοι από το μετερίζι που είμαστε να την στηρίξουμε και να την βοηθήσουμε να υλοποιηθεί. Θα σας ευχαριστώ και σας φέρω τους χαιρετισμούς από τους αργάδες της Αυστραλίας. Αν και στα περασμένα δύο συνεδρία είχαμε μιλήσει για αυτό το θέμα με τον κύριο Πρίτανη και με τον κύριο Περιφερειάρχη και τον Δήμαρχο και τον κύριο Τομαρά, για να υλοποιήσουμε αυτό το μεγάλο έργο που θέλαμε να γίνει το Πανεπιστήμιο και να έρθουν καινούργιες σχολές στην Πελοπόννησο, στην Αργαδία μας. Και είμαι περήφανος σήμερα που γίνεται αυτό το η τελετή και παραχωρείται αυτό το κτίριο στο καινούριο πτέρυγα για το Πανεπιστήμιο. Θέλω να συγχαρώ όλους που δουλέψαν για αυτό το θέμα και θα είμαστε στο πλευρό σαν αρκάδες του εξωτερικού και προπάντως από την Αυστραλία να βοηθήσουμε σε ό,τι μας χρειαστείτε και ό,τι μας ζητήσετε. Σας ευχαριστώ. Και εγώ εύχομαι ακριβώς τα ίδια συγχαρητήρια σε όλους που έχουν συμβάλει σε αυτό το γεγονός. Παρά τα αυτά, μιας και έχω την τιμή να εκπροσωπώ τον επιχειρηματικό κόσμο της Αρκαδίας, θα ήθελα από εδώ και πέρα η ρυθμή να είναι γρήγορη, οι θεσμοί και οι φορείς και το Υπουργείο και η Πολιτεία να κινηθεί αναλόγως. Εμείς από την πλευρά μας θα φροντίσουμε να κάνουμε παρεμβάσεις πάντα προς το όφελος της περιοχής μας. Θα μας έχετε παράλληλους σε όλη την προσπαθειά σας. Να σας συγχαρώ και ευελπιστώ να έχουμε γρήγορα αποτελέσματα και όχι θεωρία. Να κινηθούμε όλοι μαζί, χωρίς προσωπικές διαφορές και κομματικές διαφορές, που δυστυχώς ή ευτυχώς, κυρίως δυστυχώς, επικρατούν, να προχωρήσουμε το έργο να υλοποιηθεί. Να είστε καλά και συγχαρητήρια και πάλι σε όλους σας.